ρήπα του προϋπολογισμού που ζητάει 3 ακόμα τόσα δις. Ναι, δηλαδή δεν είναι ένας φόρος στο οποίο έγινε κάποια μελέτη και να πούνε ποιο είναι το σύστημα για να δούμε τι πρέπει να πληρώνει εκείνη την περιουσία ή όχι. Είναι τελείως άδικος. Η διεύρυνση φορολογικής βάσης που λένε σημαίνει ότι επιβαρύνεται η μικρή ιδιοκτησία κάτω από τις 200.000, η οποία δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ πριν από 2 χρόνια. Μονιμοποιεί το χαράτσι, δηλαδή όλη η κυβέρνηση λέει ότι είναι καλύτερο από τον προηγούμενο πλήρωμα. Το χαράτσι εννοεί. Ναι. Δεν εννοεί το παλιότερο που υπήρχε μηδέν κάτω από 200.000. Το περσινό εννοεί. Άρα λοιπόν μονιμοποιείται στη μικρή και μεσαία ακίνητη περιουσία ένας φόρος ο οποίος επιπρόσθετα είναι δυσβάστακτος σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Και αυτό το πράγμα είναι αδιέξοδο γιατί θα χρεώσει. Απ' την άλλη μεριά δεν έχει προστασία ο πολίτης επάνω σε αυτό, απέναντι στο δημόσιο και δεν θα εισπραχτούν κιόλα. Δεν θα εισπραχτούν. Ουσιαστικά χρεώνει τους πολίτες και είναι μία αφέμαξη. Δηλαδή, μιλάνε δεν θα κάνουμε κούρεμα καταθέσεων. Αυτά τι είναι. Τα χρειάζεται. Όταν ο άλλος χρειάζεται να τραβήξει από τα κατεθειμένα για να πληρώσει αυτά που του βάζει. Δεν είναι για ένα έμεσο κούρεμα. Το ερώτημα είναι με βάση την κατάσταση. Μιλάμε πάντα με βάση την κατάσταση που υπάρχει τώρα. Δεν μιλάμε με βάση την κατάσταση που θα θέλαμε να υπάρχει ή που θέλουμε να διαμορφωθεί για να υπάρξει. Μιλάμε με βάση την κατάσταση που υπάρχει τώρα. Τα χρειάζεται τα λεφτά η πολιτεία αυτά ή όχι. Για ποιο σκοπό, πού θα πάνε αυτά τα χρήματα? Θα πάει ανταποδοτικά η εκείνη την περιουσία όπως είναι στο εξωτερικό, το οποίο είναι και μικρότερη και θα δίνει στους δήμους. Θα ξαναρθεί στον πολίτη. Χρόνο λέει θα πάρει στους δήμους. Θα ξαναρθεί στον πολίτη. Ή απλώς οι δήμοι, αφού βάλει το τόσο μεγάλο ποσό, θα είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και δεν θα τα εισπράξει κιόλα ο Δήμος και θα απαλλαγεί και το κράτος από το να δίνει λεφτά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν επιστρέφουν αυτά τα χρήματα της εκείνης περιουσίας στον πολίτη ξανά. Πάνε στη μαύρη τρύπα του χρέους. Για Γιαννακάκη. Ναι, καταρχήν κυρία Μανατή.